Δήμος Ηρακλείου, και να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό της κυρίας Καναβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, κύριε Βαρδαβά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να σας ζητήσουμε και ένα σχόλιο με αφορμή και την επικαιρότητα φυσικά. Γιατί αντίστοιχα μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις έχουμε και εμείς στο Ηράκλειο και είναι ένα από το κομμάτι του χαρτοφυλακίου σας. Έχουν γίνει απαραίτητη έλεγχη, κύριε Βαρδαβά, ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι των αθλητικών εγκαταστάσεων εδώ? Όλο αυτό που προέκυψε με το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε εμείς που διαχειριζόμαστε μεγάλες εγκαταστάσεις όπως το Παγκρίτιο Στάδιο και Σταυράκια όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, ιδρά ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτεία, γνωρίζαμε την κακή κατάσταση του Ολυμπιακού Σταδίου και πάντα λέγαμε ότι με τα προβλήματά μας, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι στην καλύτερη κατάσταση από ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Φανταστείτε ένα στάδιο πολλών ετών πλέον, από το 2003, το οποίο είναι μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι ο ΆΚΑ που είναι στην Καλογρέζα. Ναι, δεν είναι ιδανικές συνθήκες. Μέσα στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα το Παγκρίτιο διαθέτει όλες τις αδειοδοτήσεις. Έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι. Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με το στέγαστρό του. Έχει γίνει συντήρηση στο δυτικό στέγαστρο. Και η διαβεβαιώση των μηχανικών όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν έχει κανένα θέμα στατικότητας και ότι δομικά στοιχεία τα οποία χρήζουν συντήρηση στο μέλλον, και έχουμε πει, δεν θέτουν θέμα στατικότητας. Θέλω να πω ότι η πολιτεία ουδέποτε απέδωσε τα εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει βάσει προγραμματικών συμβάσεων και ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα γίνεται από το Δήμο Ηρακλείου και βέβαια από τους δημότες που στηρίζουν με την παρουσία τους τη λειτουργία αυτού του γηπέδου. Και είναι σημαντικό αυτό το καθησυχαστικό μήνυμα που μας δίνετε, γιατί καταλαβαίνετε ότι με αντίστοιχες ειδήσεις τώρα για χώρους αθλητισμού στην υπόλοιπη χώρα είναι λογική και ανησυχία και των κατοίκων εδώ. Πόσο μάλλον για το Παγκρίτιο που είναι μια μεγάλη κυψέλη αθλητισμού. Ξέρετε, στο ΆΚΑ η στέγη, το σκέπαστρο του Καλατράβη ήταν κάτι που προστέθηκε σε ένα στάδιο το οποίο δεν το είχε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω τώρα και η Βαρδαβάν ισχύει όντως, αλλά με άδεια πέργολας από ό,τι ακούσαμε. Δεν γνωρίζω. Ξέρω πάντως από πολλούς αθλητές που φιλοξενούμε στο Παγκρίτιο Στάδιο και ομοσπονδίες ότι η κατάσταση εδώ και χρόνια δεν ήταν καλή. Και φανταστείτε ότι εκεί πέρα δεν το διαχειρίζεται κανείς δήμος. Όλα τα χρήματα που έχει στη διάθεση του ΆΚΑ είναι κρατικά. Είναι κρατικά και αυτό έχει σημασία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, οι αθλητικές υποδομές, οι μεγάλες, διότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει το Παγκρίτιο, διαχειρίζει το κλειστό στα δύο ωράκια, το κλειστό Σπατέλης είναι πάρα πολλές. Είναι εύκολη η διαχείρισή τους, είναι εύκολο να καλυφθούν τα λειτουργικά τους έξοδα, η συντήρησή τους? Όχι βέβαια, είναι ένα τεράστιο κόστος. Θέλω να σας πω ότι οι δημότες συμβάλλουν αυτό σε ποσοστό 30%. Και αυτό είναι μια πολιτική που έχει ξεκινήσει και από την περίοδο δημαρχίας του Γιάννη Κουράκη. Και συνεχίστηκε και με επί των ημερών μας, ο χρήστης οφείλει να συμβάλλει κατά ένα μικρό ποσοστό στο κόστος αυτής της ιστορίας. Το υπόλοιπο 70% είναι από το Δήμο Ηρακλείου και από παράλληλες δράσεις που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε και κάναμε είναι να βελτιώσουμε ενεργειακά αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες. Γι' αυτό το Παγκρίτιο Στάδιο τώρα δημοπρατείται ίσως και την επόμενη εβδομάδα ένα έργο 3,2 εκατομμυρίων ευρώ που έχει να κάνει με την ενεργειακή του αναβάθμιση, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Και βέβαια έχουν γίνει και πολλά άλλα έργα που δεν φαίνονται, ηλεκτρομηχανολογικά, εξοπλισμό κτλ. Που νομίζω ότι βελτιώνουν διαρκώς και το κάνουν σιγά σιγά βιώσιμο. Αυτό έχει να κάνει με το κτηριακό, το κομμάτι των εγκαταστάσεων στο Παγκρίτιο. Υπήρχαν φωνές αθλητών που έλεγαν ότι κάτι πρέπει να γίνει και με τον Χλωοτάπητα. Έχει προχωρήσει η αντικατάστασή του? Όχι, ο Χλωοτάπητας του Παγκριτίου Σταδίου ήταν από τους καλύτερους, ειδικά στο κεντρικό γήπεδο. Κάθε φορά που συζητούσαμε αυτό το θέμα, λεγόταν από τους συντηρητές ότι δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή είχαμε ένα θέμα με έναν εργολάβο ο οποίος κέρδισε το διαγωνισμό και έχουμε ένα προβληματάκι. Αποκαθίσταται κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει και νομίζω το επόμενο διάστημα θα είναι πάλι στην καλύτερη κατάστασή του. Οι σημαντικές αθλητικές υποδομές φέρνουν και προκλήσεις σε επίπεδο φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Έχουμε δει στο Ηράκλειο το Ηράκλειο να φιλοξενεί και έπεται και συνέχεια. Το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια στον τομέα του αθλητισμού έχει μια στρατηγική. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να μοιήσουμε τον πληθυσμό μας, να τον προτρέψουμε να ασχοληθεί έστω και με μια ήπια φυσική δραστηριότητα. Το θεωρούμε απαραίτητο συστατικό σε μια σύγχρονη κοινωνία. Όταν κατανοήσει το τοπικός πληθυσμός
την αξία του αθλητισμού, τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα και μεγάλες αθλητικές οργανώσεις. Και αυτά όλα έγιναν. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα το Ηράκλειο είναι περιζήτητο για μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και νομίζω ότι και τα δύο ωράκια είναι στο επίκεντρο. Στα δύο ωράκια έχουμε τρεις παγκόσμιες εκδηλώσεις αθλητικές μέχρι τέλος του χρόνου. Προσπαθεί να μπει ξανά το παγκόσμιο κύπελο ξυφασκίας που συμπίπτει με ημερομηνίες άλλων μεγάλων γεγονότων και ψάχνει να πάει κάπου αλλού αν δεν τα καταφέρουμε. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες πλέον. Και αυτό είναι σημαντικό. Και στο παγκρίτιο στάδιο, βέβαια, έχουμε αναπτύξει τον αθλητικό τουρισμό, όπου εκατοντάδες αθλητές στίβου από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, το επιλέγουν για την προετοιμασία τους. Και αυτό κάνει να αυξάνουμε τις διανυκτερεύσεις σε νεκρούς μήνες, να ανοίγουν ξενοδοχεία στην Αμουδάρα για να τους υποστηρίξουν και σίγουρα φεύγουν ευχαριστημένοι, όχι γιατί έχουμε την καλύτερη εγκατάσταση. Σαφώς και υπάρχουν καλύτερες. Μένουν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία και από την παροχή των υπηρεσιών και λόγω του ανθρώπινου δυναμικού και της ζεστασιάς, αλλά και των υπηρεσιών εκτός σταδίου. Και νομίζω αυτά είναι από τα πλεονεκτήματά μας που θα πρέπει να τα αναπτύξουμε περαιτέρω. Κύριε Βαρδαβά, το Παγκρίτιο και οι ευρύτερες δραστηριότητες που αντίστοιχε εκεί θα μπορούσαν μελλοντικά να κουμπώσουν και με τη Μαρίνα που σχεδιάζεται στην περιοχή αυτή, τη Μαρίνα που συζητάμε τόσα χρόνια. Η Μαρίνα στο Παγκρίτιο στάδιο είναι ένα τεράστιο έργο, απαραίτητο για το νησί, όχι μόνο για το Ηράκλειο. Και πέρα από τα θετικά που θα έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, με όλο αυτό που έχει μια Μαρίνα, είναι και μια προστασία για θέματα που αφορούν όλα τα δυτικά προάστια και το Παγκρίτιο στάδιο. Άρα θεωρώ ότι αυτά μπορούν να κουμπώσουν, να υπάρξει μια αλληλεπίδραση και να έχουμε εκεί ένα πυρήνα πολυαθλητικό. Άλλωστε θέλαμε το Παγκρίτιο να είναι ένα αθλητικό μολ, όπου θα μπαίνει μέσα ο γονέας, θα μπορεί να τρέξει ή να κάνει κολύμβηση, το παιδί να είναι στο χορό, να κάνει ενόργανη ή ό,τι άλλο επιλέξει. Στο κομμάτι αυτό το έχουμε επιτύχει. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πολλά στο μέλλον. Επειδή θέλω λίγο να προχωρήσουμε τη συζήτηση και να πάμε και στο ζήτημα της καθαριότητας, μιας και είσαστε και αντιδήμαρχος καθαριότητας, σίγουρα να καταγράψουμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και στο εξής, κύριε Βαρδαβά. Και ένα ζήτημα, και Νικολέτα, μάλιστα, που κυριαρχεί και στην προεκλογική ατζέντα και από πλευρά στον ίδιο τον Η καθαριότητα δημόδο. Είναι πάντα στο νούμερο ένα στην προεκλογική ατζέντα. Όμως, για να το συνδέσω και με το κομμάτι του αθλητισμού, επειδή εκείνο το οποίο ο δημότης λέει τώρα, ότι ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, το έχουμε καταγράψει και εμείς ως ρεπορτάζ πολλές φορές, οι αυτοσχέδιες κομματερές, κύριε Βαρδαβά. Τι κάνουμε με αυτό και πόσο μάλλον ήταν και η εικόνα γύρω από τα δύο ωράκια, που είναι στολίδι αθλητικό, αλλά η εικόνα πέριξ αυτού δεν είναι όμορφη, δεν είναι ωραία. Αυτό είναι παραβατικότητα, να μου επιτρέψετε. Δεν έχει να κάνει με κάποιον που πετάει τα σκουπίδια του εκεί που πρέπει και δεν κάνει αποκομιδή ο Δήμος. Άρα, ξεκινώντας όλο, να πω ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και περίμενα και από τις παρατάξεις που φιλοδοξούν να αδικήσουν το Δήμο να δείξουν μια επάρκεια στοιχειώδη στο θέμα που αφορά και τα απορρίμματα. Ένας Δήμος δεν είναι αυτός που απλά μαζεύει τα σκουπίδια. Η συζήτηση στο επίκεντρο πρέπει να είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν είναι ούτε να τα κρύψουμε, ούτε να τα μαζέψουμε, να πάμε να τα θάψουμε. Ξεκινάει από θέματα παιδείας και πώς τα διαχειριζόμαστε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία σήμερα σε κανένα δημότη να πει ότι δεν έχει την πληροφορία. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, όλα είναι σε ένα κινητό. Το τι ανακυκλώνεται, τι πρέπει να διαχωρίζεται, τι πρέπει να πηγαίνει στον κάδο, τι δεν πρέπει να πηγαίνει στον κάδο. Σήμερα λοιπόν οφείλω να ομολογήσω μετά από μια τεράστια προσπάθεια που κάναμε τα προηγούμενα 3 χρόνια και κάτι και είχαμε επιτύχει απτά αποτελέσματα. Και αυτό ήταν γνωστό και το παραδεχόταν γνωστοί και φίλοι, να μου επιτρέψετε. Έχουμε πάει πολύ πίσω στους τελευταίους 3 μήνες. Έχουμε μείνει με το 1/3 του προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έχουμε κινήσει όλες τις ενέργειες προβλέποντάς ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Σε ό,τι ήταν στο χέρι μας αυτό υλοποιήθηκε, δηλαδή δίμηνες συμβάσεις και εξασφάλιση νέων οχταμήνων. Όμως δυστυχώς το ΑΣΕΠ εδώ και 1,5-2 μήνες καθυστερεί να εγκρίνει την προκήρυξη που εγκαίρως εμείς στείλαμε. Μήπως λοιπόν, θα έπρεπε στους μόνιμους υπαλλήλους, κύριε Βαρδαβά, να εστιάσουμε περισσότερο και να δώσουμε συμφωνώ περισσότερο βάρο. Και θέλω να πω εδώ πόσο μοιραίοι υπήρξαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι που σήμερα φιλοδοξούν να ξαναεπανέλθουν μέσα από διαφορετικούς συνδυασμούς. Ξέρετε, για να διεκδικήσεις μόνιμο προσωπικό, πρέπει να έχεις κενές οργανικές θέσεις. Μα πώς να έχεις κενές οργανικές θέσεις όταν επί 4 χρόνια δεν σε αφήνουν, γιατί δεν έχεις πλειοψηφία, να περάσεις στο νέο οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών. Φωνάζαμε, καταθέσαμε την αγωνία μας επανειλημμένως, προκαλέσαμε να ακούσουμε αντιπροτάσεις στο σχέδιο που καταθέσαμε, να τις αποδεχτούμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ποτέ δεν καταθέθηκαν άλλες προτάσεις και ποτέ δεν άφησαν να συζητηθεί ο οργανισμός. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στο Δήμο Ηρακλείου, όχι μόνο στην καθαριότητα, και στη Βικελαία. Και όταν διεκδικείς από ένα Υπουργείο
και λες θέλω μόνιμες θέσεις, σου λέει ωραία, έλα, δείξε μου τις οργανικές σου θέσεις. Mm-hmm. Όταν δεν τις έχεις, άρα θέλω να σας πω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ο οργανισμός έχει να κάνει και με αυτό και με την οργάνωση του εσωτερικού σου περιβάλλοντος για να ανταπεξέλθεις στην καθημερινότητα, για να σχεδιάσεις για το μέλλον, για να είσαι έτοιμος σε προσκλήσεις που βγαίνουν από χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα το πρώτο μας μέλημα είναι ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών να είναι η πρώτη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάτι που δουλέψαμε και είναι έτοιμο. Αυτό, συγγνώμη, θα σας διακόψω. Κύριε Βαρδαβά, μήπως θα πρέπει να μπει σε νέα βάση, διότι αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο που καταργεί δημοτικές επιχειρήσεις και δημοτικούς οργανισμούς, νομίζω θα επηρεαστεί και ο Δήμος Ηρακλείου, έτσι δεν είναι? Προσέξτε την ασέβεια προς την αυτοδιοίκηση από την πολιτεία. Εν όψη την ώρα των τελευταίων ημερών των δημοτικών εκλογών, η κυβέρνηση θέτει σε διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τη διοίκηση των Δήμων, αγνοώντας την αυτοδιοίκηση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εάν προσέξατε, μεταβιβάζει αρμοδιότητες καθαριότητας δρόμων περιφερειακών και εθνικών που είναι στα όρια του Δήμου, που τις είχε η περιφέρεια. Με ποιο προσωπικό, με ποιους πόρους, κάνει κάτι τέτοιο. Άρα μέσα από τα ανταποδοτικά, θέλω να πω, λοιπόν, δήμους. Ή το άλλο παράδειγμα, εάν αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά γίνει νόμος, καταργείται ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ. Τι είναι ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ? Ο Οργανισμός των Παιδικών Σταθμών και του Μαζικού Αθλητισμού. Τι σημαίνει αυτό για τους παιδικούς σταθμούς? Ότι κάθε δαπάνη που θα πρέπει να γίνεται ακαριαία, γιατί έχουμε να κάνουμε παιδιά, θα μπει στη γραφειοκρατία του κεντρικού οργανισμού που λέγεται Δήμος Ηρακλείου. Άρα θα γίνει πιο δύσκολο αυτό. Αυτό λέτε. Ναι, δεν προσφέρει καμία υπηρεσία στην καθημερινότητα στα παιδιά μας και βέβαια στον αθλητισμό. Και είναι και λίγο θολό το τι θα γίνει με το προσωπικό αλλά και με την περιουσία αυτών των νομικών προσώπων που καταλαβαίνετε. Το προσωπικό, έτσι, που θα πούμε ότι θα διασφαλιστεί, θα περάσει στο Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Ας πούμε ότι αυτό θα είναι δεδομένο. Θεωρητικά. Όμως εμείς που ζούμε την καθημερινότητα, ξέραμε γιατί δημιουργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα, τι έργο επιτελούν, πόσο ανταποκρίνονται ταχύτερα στα ζητήματα που προκύπτουν, μα γι' αυτό γίνανε. Τώρα είναι λάθος και το timing και οι προτάσεις σε ένα μεγάλο βαθμό. Άρα για να επιστρέψουμε και εγώ στο κομμάτι της καθαριότητας, κύριε Βαρδαβά, τι κάνουμε, τι λέει αυτή, λοιπόν, στιγμή, η δικιά σας παράταξη, αφού στιγμή, την επόμενη μέρα είναι στο τιμόνι της Δημοτικής Αρχής. Όταν λέμε ότι πρώτος μας στόχος είναι η βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, έχει να κάνει και με την καθαριότητα. Άρα ο οργανισμός άμεσα τον έχουμε έτοιμο, εσωτερικών υπηρεσιών, άμεση διεκδίκηση, πραγματική διεκδίκηση για μόνιμες θέσεις. Ήδη έχουμε τις συμβάσεις 8 μηνών που μπορούμε να προσλάβουμε μόλις ο ΑΣΕΠ για να πάμε παρακάτω εγκρίνει και έπρεπε να το έχει κάνει. Και βέβαια η μεγάλη συζήτηση δεν είναι ένας δήμος που θα μαζεύει τα σκουπίδια. Η μεγάλη συζήτηση είναι η διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τις οδηγίες και τους στόχους της χώρας, του Δήμου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αύριο μοιράζουμε καφέ κάδους, 1.100 καφέ κάδους, μπαίνει στη ζωή μας ο καφέ κάδος. Ο διαχωρισμός των βιοαποβλήτων, τα αποφάγια, από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Τι θα κάνουμε με αυτό? Θα μειώσουμε τα απορρίμματα που πάνε προς ταφή, άρα μειώνουμε το περιβαλλοντικό κόστος. Τα αξιοποιούμε μέσα από τη ΜΕΒΑ Αρχαρών Αστερουσίων που θα γίνει κόμποστ για το αστικό πράσινο. Ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε. Με όλα την ίδια πρόσβαση για όλες τις γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου, ναι, κύριε Βαρδαβά. Έχουμε και εντός ΒΑΑ περιοχή και εκτός ΒΑΑ πλήρως χρηματοδοτούμενα έργα για τον καφέ κάδο. Θέλω να πω λοιπόν και η ανακύκλωση και ο καφέ κάδος είναι στις προτεραιότητες, είναι μέσα στους στόχους που πρέπει να επιτύχουμε. Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει προχωρήσει. Όλες οι μονάδες είναι δρομολογημένες, δημοπρατημένες. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, στο κομμάτι αυτό, υπάρχει και ένα φιλόδοξο εγχείρημα του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας εδώ στο Μαύρο Σπήλιο. Αυτό του πάρκου μέσα στο πλαίσιο. Προχωράει αυτό το εγχείρημα. Η ΜΕΑ, που είναι 40 εκατομμύρια ευρώ, η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, έχει ανάδοχο, έχει ξεκινήσει το έργο. Από το Κύταρο στους Πέρα Γαλλίνους, τώρα εκδίδεται οικοδομική άδεια να ξεκινήσει εδώ και στη βιομηχανική. Το πράσινο σημείο έχει ενταχθεί χρηματοδοτικά και όλα τα συνοδά έργα προχωρούν τους ώστε σιγά σιγά να σχηματίζεται αυτό που λέμε πάρκο κυκλικής οικονομίας και περιλαμβάνει και το εργοστάσιο ανακύκλωσης και το σταθμό μεταφόρτωσης και το αμαξοστάσιο του Δήμου και το πράσινο σημείο. Ακούσαμε προεκλογικά τον κύριο Καραμαλάκη να μιλάει για έλεγχο των οικονομικών του Δήμου και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το θεωρήσατε ως μια μομφή στην Δημοτική Αρχή αυτή του Βασίλη Λαμπρινού. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι εδώ είμαστε ευπρόσδεκτος ο έλεγχος, κανένα πρόβλημα να γίνει. Έδωσε και μια αιχμηρή απάντηση. Έδωσε μια αιχμηρή απάντηση. Ήταν μια μομφή. Συνυπογράφω την αιχμηρή απάντηση, αλλά κάτι άλλο με ανησυχεί. Ότι δεν έχουν ιδέα το τι σημαίνει και πώς λειτουργεί ένας Δήμος Ηρακλείου. Είμαστε κάτω από τον έλεγχο
άνω των τριών ελεγκτικών μηχανισμών. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει διπλογραφικό, έχει προϋπολογισμούς, έχει ισολογισμούς, έχει παρατηρητήριο, έχει ανεξάρτητες αρχές. Mm-hmm. Παρακολουθεί ουσιαστικά και είναι εδώ και για διορθώσεις και για να σε εντάξει σε παρατηρητήριο και σε επιτήρηση. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι ένα λάθος το οποίο έγινε για λόγους εντυπωσιασμού, πόσο μάλλον στη διοίκηση Λαμπρινού δεν έχει καμία υπόσταση. Ένα κομμάτι βεβαίως είναι αυτό, το αν υπάρχουν σκιές όπως αφήνουν να νοηθεί κάποιες παρατάξεις. Ένα κομμάτι είναι τελικά τι ταμείο θα παραλάβει η επόμενη δημοτική αρχή. Και αυτό είναι μια ωραία συζήτηση. Ξέρετε, διαβάζουμε πολλές φορές και ακούμε για χρεοκοπημένο Δήμο. Καταλαβαίνουν όλοι οι δημότες ότι ένας χρεοκοπημένος Δήμος τι κάνει, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή έχει απλήρωτους, ληξιπρόθεσμα χρέη σε προμηθευτές. Αυτό δεν ισχύει. Ένας Δήμος που χρεοκοπεί. Ουσιαστικά τι κάνει, πουλάει ή δανείζεται. Ναι. Δεν έχει δανειστεί ούτε ένα ευρώ, δεν έχει πουληθεί ούτε μία σπιθαμή γης. Αντιθέτως, αγοράζεται γη. Μπορώ να πω ότι φάμπρικα Νουγιανάκη, οικόπεδα εφαρμογής σχεδίου πόλης, οικόπεδο στο Σκαλάνι για πάρκινγκ και πολλά άλλα. Άρα, σήμερα υπάρχουν 20 εκατομμύρια και κάτι, τα οποία βέβαια ανταποδοτικά επιστρέφουν στους δημότες μέσω έργων. Και όλα αυτά μετά από μία κρίση. Αλλεπάλληλων, μάλλον αλλεπάλληλες κρίσεις, όχι μία κρίση, κοινωνική κρίση, οικονομική, ενεργειακή, υγειονομική. Ο Δήμος έμεινε όρθιος, κάλυψε ανάγκες και πέραν των αρμοδιοτήτων τους, όπως τα σχολεία. Mm-hmm. Φανταστείτε, το κράτος πετάει διαρκώς αρμοδιότητες, χωρίς να δίνει πόρους και προσωπικό. Ένα εκατομμύριο στοιχίζει επιπλέον η κάλυψη των σχολείων σε επίπεδο σχολικών καθαριστριών. Είστε αισιόδοξος με αυτή την εικόνα και για την επόμενη πενταετία στο Δήμο Ηρακλείου? Οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Όπως είπατε και εσείς, πολλές φορές η κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων είναι τελείως άνηση. Είστε αισιόδοξος? Είμαι αισιόδοξος μόνο αν η νέα Δημοτική Αρχή έχει τη γνώση και την εμπειρία και την πολιτική υπόσταση να πάει παρακάτω το Δήμο. Ο Δήμος δεν έχει περιθώριο να χάσει ούτε μία ώρα. Και αυτό με ανησυχεί βλέποντας συνδυασμούς που παρακολουθώ μέσα από το δημόσιο διάλογο ή από τον μονόλογό τους, καθώς διάλογο έχουν αποφύγει να κάνουν όλοι. Κανείς δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του debate που έκανε η Μαρία Καναβάκη. Mm-hmm. Ή έστω να πάμε σε ένα κυποθέατρο όπως κάποτε, να τα πούμε με πολίτες. Mm-hmm. Αποφεύγουν το διάλογο. Δυστυχώς βλέπω ότι οι επικοινωνιολόγοι, τα ακριβά επιτελεία και οι δίθεν έμπειροι συνεργάτες τους, είτε δεν έχουν συμβουλέψει σωστά είτε δεν τους έχουν ενημερώσει. Άρα αυτό με ανησυχεί για την επόμενη περίοδο. Mm-hmm. Αυτό που λέμε για το συνδυασμό μας είναι ότι μπορούμε να οδηγήσουμε το Δήμο στο μέλλον με ταχύτητα και ασφάλεια. Και αυτό προϋποθέτει γνώση, εμπειρία και βέβαια ανανέωση του τοπικού πολιτικού προσωπικού. Γι' αυτό και το ψηφοδέλτιό μας είναι σε ένα ποσοστό 80%, 85% νέοι επιστήμονες, νέοι επαγγελματίες, ηρακλειώτες, mm-hmm. μιας νέας γενιάς τους επιτοπλίστων. Και νομίζω ότι αυτό είναι το καινούργιο και όχι η συνοθήλευμα διαφορετικών αντικρουόμενων δυνάμεων. Κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.